έχει πάντα την καλύτερη εικόνα και νωρίτερα από όλους. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, όντως βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα να καταγράφεται στα κοίτα που είναι γεγραμμένες στις ταχύτητες πτώσεις για το τετραήμερο πλέον όμως των Χριστουγέννων. Διότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Δευτέρα, ενώ πολλοί θα μπορέσουν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα ημέρα Παρασκευή 22 του μήνα. Ήδη καταγράφουμε κινητικότητα σε προορισμούς όπως είναι η Αράχοβα, το Μέτωπο, τα Καλάβρυτα, το Καρπενήσι, ενώ παράλληλα Τηλέμαχε βλέπουμε να αναδεικνύουν και νέοι προορισμοί. Δηλαδή βλέπουμε στο νομό Ακαδίας γέντρωση δυναμική, με προκρατήσει άνω του 65% ήδη. Άνω το 65%. Γιατί το προτιμούν αυτό, επειδή είναι νέοι προορισμοί ή επειδή είναι καλύτερες οι τιμές? Είναι νέοι προορισμοί, Τηλέμαχε, και παράλληλα είναι κοντινοί χιλιομετρικά προορισμοί. Δηλαδή στην Ακαδία, πολύ εύκολα κάποιο σε μια χιλιομετρική απόσταση 2 ώρων να φτάσει στο προορισμό του. Ταυτόχρονα βλέπουμε και πολλά χωριά στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στην Δράμα, βλέπουμε μια έντονη δυναμική στα Γρεβέτα, στην Φλόρινα. Θεωρούμε, Τηλέμαχε, γενικότερα ότι από τα τέλη περίπου Νοεμβρίου θα έχουμε ποσοστά προκατήσεων που θα γίνουν το 100% σχεδόν στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών. Και λόγω αυτού του υψηλού ποσοστού προκατήσεων που θα δούμε από πολύ νωρίς φέτος, θα δούμε να επιλέγει ο κόσμος ανάλογα τον καιρό και άλλους προορισμούς. Δηλαδή θα δούμε και άλλα χωριουδάκια που δεν τα γνωρίζαμε να αναδεικνύονται. Δηλαδή στη φετινή χρονιά εγώ περιμένω να έχουμε εκπλήξεις όσον αφορά νέους αναδυόμενους τουριστικούς χειμερινούς προορισμούς στη χώρα μας. Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Ο Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπε, Θέμη.